Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει. Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε. Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά κι ήρθαμε να πιούμε στην υγειά μας, ρε παιδιά. Κόμπρα στο γερό, σαν τρία θερνιά, κάποιον ταπεινό θα τραγουδάμε βασιλιά κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά στην υγειά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Μοναχιάσει με στη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά. Σαν ψάρι με κουρκιάσει με στα νύχτα. Για αυτά ποιον με στο τόσο ηλαλιά. Ποιος στη ζωή μου. Ανάποτρεπτα
πέτρες κι η πόλη νεκρή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Έλληνες όπου γης. Να είμαστε πάλι μαζί. Ποιος να καλωσορίσει ποιον. Καλωσορίζει ο Αλφα εμάς. Ευχαριστούμε. Καλωσορίζουμε εμείς εσάς. Όλοι καλωσορίζουμε όλους. 10ος χρόνος φέτος του στην υγειά μας και το έχω ξαναπεί αυτό. Αισθάνομαι ευτυχής και ευγνώμων γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή γνώρισα πολύ σημαντικούς Έλληνες. Από όλους τους χώρους, από την τέχνη, από τα γράμματα, από τον αθλητισμό, από την επιστήμη, από παντού. Όμως, ιδιαίτερα ευχαριστώ τους ουρανούς που ανάμεσα σε όλους αυτούς γνώρισα τον, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη νομίζω πολλών, τον πιο σημαντικό Έλληνα της νεότερης πολιτικής μας ιστορίας και της πολιτιστικής και όχι μόνο. Κάνουμε ένα αφιέρωμα και είναι μεγάλη τιμή και πραγματικά χαρά που έχουμε μαζί μας απόψε αυτόν τον άνθρωπο, τον Μίκη Θεοδωράκη. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να σου ευχηθώ καλή αρχή. Ξεκινάς πάλι από το Α. Έτσι. Και σε εύχομαι καλή επιτυχία. Σωστά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους παρουσιάζονται σήμερα εδώ, που μου κάνουν την τιμή να είναι εδώ, την ορχήστρα και όλους τους συντελεστές της παράστασης αυτής, πιο στη ζωή μου, η οποία βέβαια σε μένα αποτελεί μια έκπληξη, διότι είδα και από την παράσταση. Και μ' άρεσε βέβαια, αλλά είδα ότι είναι η ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου, όπως όλων των Ελλήνων. Πήγα στο σχολείο, πήγα στο γυμνάσιο, μετά πήγα σε μια διαδήλωση,
πήγα φυλακή, καταδικάστηκα, βασανίστηκα, όπως όλοι. Όπως όλοι μετά γύρισα στην Αθήνα, με λιτσάραμε στο Πανεπιστήμιο τότε, όπως όλους. Πήγα στην Ικαρία, όπως πήγαμε και όλοι, πήγα στη Μακρόνη. Δεν βρίσκω κάτι το εξαιρετικό, αλλά χάρη βέβαια στην παράσταση, είτε πρακτήσω τον Μιχάλη τον Αδάμ, τον Θέμη τον Ολίδη που λείπει σήμερα από μαζί μας, αλλά και φυσικά τους καλλιτέχνες, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που είναι εδώ καταρχήν, τη μαμά και τον μπαμπά. Το χαίρεστε, το χαίρεστε. Τη γυναίκα μου. Τώρα θα αποκτήσω και νέο μπαμπά όπως ξέρω. Αλλά Σπύρο, είδα ότι ξεκινάμε πάλι εδώ κατά σύμπτωση με μια αλλεργία. Ήταν η εποχή που, ήταν η ελεγιακή εποχή, τα γεγονότα μας οδήγησαν τους ποιητές και εμένα να ασχοληθούμε με ελληνική ελεγιακή ποιήση. Εκεί που νόμιζα ότι όλα τελείωσαν, ξαφνικά, τώρα που άκουγα τα παιδιά να τραγουδούν, ανεπαισθήτως γύρισα πίσω 50 χρόνια, 1963. Πάλι είχαμε τη δολοφονία από παρακρατικούς, όπως σήμερα, του γελαστού παιδί, του Γρηγόρη του Λαμπάκη, όπως τώρα έχουμε του Παύλου, πάλι το ίδιο, πάλι αίμα και αίμα. Και έχουμε συγχρόνως και τότε την εκλάσταση και την αφύπνιση της ελληνικής δικαιοσύνης με τον Σαρτζετάκη. Και τώρα πάλι μια εκλάσταση, γιατί ήταν νεκρή η δικαιοσύνη, ή ήταν τυφλή μάλλον. Λένε ότι πρέπει να την τυφλή, όχι τόσο πολύ, εδώ το στράβει τελείως. Δεν έβλεπε τίποτα. Ξαφνικά έχουμε μια εκλάσταση και το χαιρετίζω αυτό το πράγμα. Είναι μια κατάκτηση. Ωστόσο όμως, θέλω να εκφράσω άλλη μια φορά και την δική μου την την τροπή μου σαν Έλληνας, γιατί αυτά τα μαθαίναμε, τα βλέπαμε στις τηλεοράσεις, βλέπαμε τους σκλοδαρμούς, τα λιτσαρίσματα, προπυλακίσεις, τις μαχαιρώματα των, καταρχήν των όλων των ξένων. Και μου κάνει κατάπληξη δηλαδή ότι αυτοί που τα έκαναν αυτά, έκαναν ακόμα και ο Άγιος Πάγος τους έδωσε την άδεια ενώ ξέρανε. Δηλαδή εδώ είναι το θέμα τώρα, ότι η ίδια η δικαιοσύνη λέει ότι αυτά τα πράγματα ξεκίνησαν από το 87. Και έχουν στοιχεία. Με στοιχεία ότι από τότε υπήρξε μια εγκληματική οργάνωση. Επομένως, όταν πήγαν στον Άγιο Πάγο για να πάρουν την άδεια ως κόμμα, δεν ήξεραν ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Άρα λοιπόν, ένα ερώτημα προς τον Άγιο Πάγο, γιατί έδωσε την άδεια. Μα και άδεια να δώσουν όμως. Και να μπουν στη Βουλή έστω με αυτόν τον τρόπο, που δεν είναι ο ίσιος δρόμος, αλλά είναι πολύ ύποπτος δρόμος που μπήκαν μέσα στη Βουλή. Ρωτώ τα δημοκρατικά κόμματα, αλλά κυρίως την αριστερά. Πώς κάθονται πλάι με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, εγώ δεν μιλάω για τα εγκλήματα ποινικού δικαίου. Εγώ μιλάω για το μεγαλύτερο εγκλήμα για μένα, που είναι ο νατσισμός. Και ξέρω τι θα πει νατσισμός. Έχω αυτοματισμό. Εάν δω ένα χαιρετάει έτσι, πρέπει να τον πυροβολήσω, πρέπει να τον σκοτώσω. Δεν μπορώ διαφορετικά να κάνω. Διότι εγώ πέρασα από την Γεστάπο. Εγώ καταδικάστηκα αντίστοιχα από τους Γερμανούς. Τους ξέρω τους Γερμανούς. Μα καλή, δεν διάβασαν αυτοί για τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Δεν μάθαν τι είναι ο ναζισμός. Μπορεί στην Ελλάδα αυτή με 500.000 νεκρούς και με αυτά τα μαρτύρια να υπάρχει κόμμα ναζιστικό και να το ξέρουμε και να μπαίνει στη Βουλή μέσα και να μιλάει έτσι και να μην σηκώνει τίποτα και να σηκώνει να το σδύρουν, να το διώξουν ή να φύγουν τουλάχιστον. Εδώ είναι, νομίζω, ένα για μένα, αυτό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, αλλά δείχνει σύψη. Και με τα προβλήματα που έχουμε από την Τρόικα, και, γιατί υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να μας εξοντώσουν, και ηθικός, και ιστορικός, και οικονομικός, να μας γονατίσουν για να μας κλέψουν βασικά και να μας εξαφανίσουν. Όταν ο λαός μπορεί να αποτινάξει από πάνω του όλες τις πιέσεις οι οποίες έγινε το 1821 που είπε ελευθερία και έγινε το 1921. Το 1943 είπε σύνταγμα. Πάλι αυτό. Το 10, το 12 είπε, το γουδί είπε εδαφική ολοκλήρωση. Το
Το 40 είπε όχι και αντίσταση. Το 93 είπε δημοκρατία και τώρα ήταν ελληνική ανεξαρτησία. Γι' αυτό εγώ βγήκα καθώ ότι είχα 86 χρόνων στους δρόμους, γιατί είδα ότι ο λαός και πάλι είχε γίνει άγραφο χαρτί. Και μπορούσε να γράψει τη λέξη ανεξαρτησία πάνω. Αλλά το κατάλαβαν γρήγορα αυτοί, οι δικοί μας δεν κατάλαβαν τίποτα, εγώ ήμουν τελείως μόνος. Τώρα ξεκινάει μια διαδικασία έτσι, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί. Είμαστε μια νοιά, είναι ικανοποιητικό ότι αυτοί πάνε φυλακοί κλπ. Αλλά από την άλλη μεριά, χάθηκε το παιχνίδι για το μόνο που πρέπει να κάνουμε τώρα, να είμαι όρθιοι, να επιβάλλουμε τη δική μας ανεξαρτησία, ώστε να προστατεύσουμε την ιστορία μας, το ήθος μας και τον πλούτο μας. Αυτά όλα κινδυνεύουν. Εμείς, η ηλικία δική μου, το μόνο που μπορώ να πω, ένα SOS και χαίρομαι που μου δίνεις αυτό το βήμα, γιατί όπως θες, από τον καιρό που πήρε μια καρέκλα για κάθε Θεσσαλονίκη και έκανα μια μόνος μου, μια συγκέντρωση μόνος μου, μια καρέκλα, από τότε δεν φάνηκε ποτέ στο πανί ή στις εφημερίδες. Είμαι απεγορευμένος καρπός της Ελλάδας. Κάτσα 7 χρόνια φυλακή επιχούντας για να είναι η ελευθερία του τύπου και την πληρώσα εγώ. Λοιπόν, τώρα είναι ένα βήμα που ελπίζω να μην κοπώ από το... Είμαι κόμμος, είδες μετά. Εσύ να κοιτάξεις, έχω και μάρτυρες εδώ. Να μην πει ψέλετε σε αυτά που όχι, λέω. Δεν μπαίνει κανένα ψέλετε. Να πω ένα ευχαριστώ και να τελειώσω και να αφήσω τη μουσική να ακουστεί, γιατί είναι η μουσική η παράσταση. Και εγώ να πάρω μια άδεια σε λίγο και να σας εγκαταλείψω, διότι η ηλικία μου δεν μου επιτρέπει να κάνω τρέλες όπως αυτή σήμερα. Γιατί για μένα είναι μια τρέλα αυτό. Χαράς. Είναι μια ευτυχία να ζω αυτό το περιβάλλον, αυτές τις φωνές, τα παιδιά, τα πρόσωπα, τους φίλους. Αλλά δυστυχώς το μέλλον πνεύμα πρόθυμων δεν σάρξει ασθενείς. Σάρκα, σάρκα, πάνω απ' όλα είναι το πνεύμα. Το πνεύμα, το παραπλανητικά, ναι, παραπλανητικά. Ωραία. Να πάμε να πούμε κάνα τραγουδάκι έτσι, γιατί πολύ μιλήσαμε και θα συνεχίσουμε μετά τις συστάσεις μας. Ποιος είναι, η Γιώτα Ινέγκα. Θα μας πει το βραδιάκι. Το Γιώτα Ινέγκα. Thank you.
τι βραδιάζει. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Από τότε, πριν πολλά χρόνια και καμιά εικοσαετία, μου είχες πει ότι είδες, δεν παίζομαι πουθενά. Θυμάσαι τότε με στα ραδιόφωνα και τα λοιπά. Δεν παίζομαι πουθενά, είναι σαν να μην υπάρχω, απόσταση κτλ. Τώρα βγες ένα παράπονο αυτό. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Σαν διαπίστωση. Σαν με νοιάζει. Με νοιάζει. Κοίταξε όμως τώρα, λέω, άσχετα το πόσο κάποιοι μας άρεσε τα τραγούδια και η μουσική σου και μεγαλώσαμε αυτά κτλ. Κοίταξε πώς τώρα δεν είναι πια ό,τι μας αρέσει. Έχει γίνει εργαλείο για την καθημερινότητα. Για την επιβίωση. Απόδειξη αυτή η παράσταση και η αποδοχή που είχε. Εργαλείο πια. Το οποίο κανείς δεν χαίρεται, δεν επιχαίρει που ξαναγυρίσαμε σε τέτοιες εποχές. Ωστόσο δείχνει τη δύναμη και της τέχνης γενικότερα και του έργου σου ειδικότερα. Της τάμπας σου, ας πούμε. Είναι εργαλείο πια. Το νιώσες, δεν το νιώσες. Εργαλείο. Δεν γίνεται. Όχι, μα το ήξερα κιόλας. Ήξερα δηλαδή ότι αυτά όλα με την τηλεόραση και λοιπά είναι κάτι που εγώ δεν το δεχόμουν σαν ένας ελεύθερος πολίτης. Δεν δεχόμουν την άρνηση, το βία, το απαγορεύω. Με τι δικαίωμα να το κάνεις αυτό εσύ. Αυτό δεν μ' αρέσει εμένα. Δεν μ' αρέσει το όχι, το μία, αυτό το απαγορεύω. Δεν μπορώ να το κάνω. Εκεί επαναστατώ. Η βία με επαναστατεί. Αλλά ήξερα όμως ότι εδώ στην Ελλάδα μέσα υπάρχει αυτό το ιδιαιτερότητα. Ότι η βοτός μας είναι η οικογένεια. Η ελληνική οικογένεια ακόμα είναι αλόβητη. Όπως και να είναι, ό,τι και να πέρασαν, τα παιδιά είναι αλόβητη. Και η οικογένεια φυλάει μαζί με όλα τα άλλα και τα ήθη μας και τον πολιτισμό μας και τα τραγούδια μας. Είναι περίεργο, δηλαδή. Εγώ πήγαινα σε συναυλίες πριν 20-25 χρόνια πολλές, που δεν με ακούει κανένας κλπ. Και ένα παιδάκια 10-12 ετών και ξέρω τα. Πού τα μαθαίνουν αυτά. Στην Κυβωτό. Αυτό δεν μπορούν. Την οικογένεια δεν μπορούσαν να την καταστρέψουν ακόμα. Τώρα βέβαια αρχίζουν, ξέρεις, οι ανομαλίες, αυτά, αλλά πρέπει να. Είμαστε κάπως αισιόδοξοι, εσείς δηλαδή που θα ζήσετε. Γιατί εγώ ήδη προχθές είπα ότι πολιτικά είμαι νεκρός. Τώρα υποτίθεται ότι δεν μιλάω πολιτικά, μιλάω γενικώς. Και αυτή η μέρα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Θα ακούσουμε Κώστα Μακεδόνα της Ξενιτιάς. Το Ερήκο Θαλασσίνο. Στην ουρανέ μου ένα πουλί.
έχω φίλη στα χείλη. Καλησπέρα στην Άννα Λινάρου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Άννα. Καλώς σας βρήκαμε. Κώστας Θωμαΐδης. Καλησπέρα. Όταν λες καλησπέρα, τι εννοείς? Όλη την αγάπη μου. Τι είπαινες? Αυτό ναι. Έτσι. Γιώτα Λέγκα μου, γεια σου Γιώτα. Γεια σου. Καλησπέρα και καλωρίζικη. Ευχαριστούμε. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Κώστας Μακεδόνας. Ωραία, παιδί. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Μη Μάρε, λέγε. Καλησπέρα. Την αγάπη μου, ναι. Ευτυχώς που θα είσαι και φέτος. Ναι. Γιατί φοβούμαι. Μη φοβάσαι, εμείς είμαστε παλιά κόκαλα, ρε. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό αυτά που λέει ο Μίκης τόση ώρα, να εφαρμόζει τον κανόνα που λέει ένας μεγάλος νομπελίστας στη φυσική, μη δίνει σημασία στο τι λέω, πρόσεξε τι εννοώ. Δηλαδή σε αυτό που λέει αποστρατεύτηκε, δεν αποστρατεύεται αυτός ποτέ. Πρόσεξε τι εννοώ, ακριβώς. Κύριος Μιχάλης Αντάμ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχα προσκεφθεί στο Μίκη πριν 20 τόσα χρόνια στη Νέα Υόρκη ότι θα κάνω μια παράσταση για τη ζωή του. Δεν επίστεψε τότε τόσο πολύ. Όταν επανήλθε το θέμα, βέβαια, εγώ είχα τρομοκρατηθεί πάρα πολύ ότι θα κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί το λατρεύω το Μίκη Θεοδωράκη και η ευθύνη μόνο να κάνουμε κάτι που να. Και μην τυχόν δεν του αρέσει κάτι, θα ήταν τρομοκρατία για μένα. Αλλά μου πέρασαν όλα γιατί ο Μίκης συμφωνήσαμε ότι θα είναι συνεχώς, θα συμμετέχει σε όλα τα στάδια της παράστασης. Έγραψε και κομμάτια, ίσως την πιο συγκινητική στιγμή της παράστασης, την έχει γράψει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης και συμμετείχε σε όλα τα στάδια. Και αυτό ήταν μεγάλη ελάφρυνση για όλη τη δουλειά. Και αυτό που είχαμε βάλει σαν στόχο από την αρχή ήταν ο Μίκης να είναι ευτυχής με αυτό που βγήκε σαν αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι το καταφέραμε. Είναι ευτυχής. Καταφέραμε. Δημήτρη Παπαδημητρίου, καλησπέρα Δημήτρη μου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Το χρέος πολύ μεγάλο, ιστορικό, προσωπικό. Είναι το χρέος. Μια μεταγενέστερη γενιά απέναντι σε έναν πατριάρχη. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Η παρουσία μου εδώ πέρα ουσιαστικά σηματοδοτεί ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Μίκη Θεοδωράκη για όλα όσα έπραξε με τη μουσική του. Έκανε μουσική με την πολιτική και πολιτική με τη μουσική. Και έκανε και πολύ καλή μουσική και έκανε και πολύ καλή πολιτική. Και εξακολουθεί να είναι για μας μία σημαία. Ταυτόχρονα είμαι εδώ για να ευχαριστήσω και εσάς που σαν εκπομπή κρατάτε αυτές τις σημαίες ψηλά και εύχομαι το καλύτερο εδώ στο νέο κανάλι που σας φιλοξενεί. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Δημήτρη. Ως ουσιαστήσω τον Χρήστο του Λεωτή. Ναι, ναι. Μα και τον Δημήτρη τον ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί βλέπεις ότι είναι ο τελευταίος κρίκος, δεν ξέρω μετά από σένα νεότεροι αν υπάρχουν, αλλά γι' αυτό είσαι και πολύ πολύτιμος για εμάς. Ξέρεις πόσο με συγκινεί αυτό και με ευχαριστεί. Γιατί το θέμα είναι να μην σταματήσει το ποτάμι. Όχι, και εσύ έχει ακολουθήσει. Είναι πολύ ωραίο. Υπόσχομαι να μην σταματήσει. Έχει βάλει και τα δικά σου νερά μέσα, την δική σου προσωπικότητα και θέλει πάρα πολύ ωραίο. Καλά, ο Λεωνίδης τώρα το έλεγα. Θυμάμαι ότι ήταν μια εποχή που οι νέοι συνθέτες μετά το 60 ερχόταν σπίτι και για να με δούνε, να δείξουν τα έργα. Μου λέει ο ίσως μαθητής του σκλάβου, όχι μου λέει, ήταν ο Μαρκόπουλος τότε. Ήταν σε ο δύο Αθηνών. Ήταν μαθητής του Παλάντιου, θυμάμαι τα νέα παιδιά. Και αμέσως βάζανε, είχαν τις παρτιτούρες, τις βάζανε στο πιάνο μπροστά. Και βλέπουμε τα έργα τους, έγραφανε συμφωνική μουσική τότε. Και αυτός και ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Αλλά εγώ τους είπα, καλά γράφετε αυτό το πράγμα, έχετε ταλέντο, γράφετε ωραίες μελωδίες. Πάρτε και μερικά ποιήματα, γιατί είχα άπειρα ποιήματα. Και τους έβαλα μέσα στην αμαρτία. Εγώ αισθάνομαι την ευγνωμοσύνη, γιατί πραγματικά η περίοδος όπου γνώρισα το Μίκη ήταν ακριβώς η πιο κατάλληλη, γιατί ελευθερώθηκα μέσα μου, τον αισθάνομαι δηλαδή σαν πνευματικό πατέρα και αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί με ελευθέρωσε και έμαθα ότι το τραγούδι, από εκείνο το τραγούδι, είναι μια ευλογία, ευλογία της, για τον κόσμο. Με έμαθε να αγαπάω τον κόσμο, να γράφω για τον κόσμο. Για όσους αναζητούν πρότυπα σήμερα,
νομίζω ότι είναι, εξακολουθεί να είναι το πρότυπο ζωής, ο φάρος, ο Μίκης, σε όλα τα επίπεδα. Είναι μία καλλιτεχνική μοναδική προσωπικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και το μόνο που έχω να πω όσο μπορεί να φτάσει ο λόγος μου κάτω, είναι ευτυχής ο ελληνικός λαός να ανοίξει τα μάτια του και να δει αυτούς τους ανθρώπους. Κολοκοτρώνης είναι, ο σύγχρονος Κολοκοτρώνης είναι. Αγώνας διδάσκει τον καλό αγώνα σε όλα τα επίπεδα. Τι που τα βράδυ στην τάτσα τον Ανδρέα, μέτρα τους τύπους στο αίμα μετρό. Πίσω από τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Τακ, τακ, εσύ, τακ, τακ, εγώ. Και πάμε με Μάνο Ελευθερίου πάλι και την Ανούλα τη Λινάρδο να μας πει το τρένο φεύγει στις 8. Με ωραίες φωνές, τι όμορφα. Τι ωραία. Από γενιά σε γενιά που περνάνε οι λέξεις και οι μουσικές και τα αισθήματα. Ο Κώστας Χατζής νομίζω ότι είναι η τέταρτη φορά που κάνουμε εκπομπή με τον Μίκη και ο Κώστας Χατζής εδώ. Παίρνει από μένα γιατί εμείς είμαστε συγγενείς και δεν είναι από πολύ. Οπότε ναι, έφερε το σόι του δηλαδή. Περάστε από δίπλα. Για πες. Πες μια καλησπέρα, φίλε. Πες κάτι. Χαίρεσαι ότι με βλέπεις. Επιτυχία σε σένα. Όπως έκανες όλα αυτά τα χρόνια και πέρασες πάρα πολύ ωραία μηνύματα και έξω στη διασφορά
πρόσφερες πάρα πολλά και αυτό που θα κάνεις τώρα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, να είναι καλή η αρχή σου. Η τελευταία σου εκπομπή ήταν με μένα. Και αρχίζεις πάλι με μένα. Ωραίο, ε. Το θυμάσαι. Σημειολογία, πώς δεν θυμάμαι. Έτσι. Ήταν η τελευταία μέρα που, η τελευταία εκπομπή που έκανες. Και λέω, είναι σύμπτωση φοβερή. Καλώς όρισα, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Νίκη. Σε ευχαριστώ που με πήρες την εκπομπή σου. Δεν θέλω να με ευχαριστείς. Εγώ πρέπει να σε ευχαριστώ που... Γιατί με σκέφτηκες. Βρέθηκες κάποιες. Βεβαίως σε σκέφτηκα. Αλλά όμως είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα χρόνια, 55 χρόνια, σε τραγουδώ συνέχεια. Μπορεί να κάνω... Μόλις 5 δραχμές να φάμε μια φασουλάδα. Όχι, αυτό το έλεγε ο Κατσαρός. Εγώ με το Κατσαρό, μαζί. Δεν έχεις ανάγκη ποτέ εσύ. Όχι, όχι. Όταν με φώναξε στην Οδό Λυκούργου, αριθμός 10, για να πω τους λιποτάχτες. Τους λιποτάχτες τους είχε τραγουδήσει ο Θοδωράκης και ήθελε τώρα να τους βάλει σε μένα για να τους πω καλύτερα από εκείνον και τα λοιπά. Και ό,τι είχαν πάει στο... στην πρόβα αυτή, την δεύτερη μέρα, ήταν ο Κατσαρός εκεί και λέει, έχω δύο ποίηματα που τα έγραψα για σένα, τα δίνει όμως το Θοδωράκη και έγραψε αυτός που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς και το Μίμη το Τζιγκάνο. Και ο Μίκης, επειδή υπήρχε, παίζαμε βιολοντσέλο, Κυριακό, έβαλε ένα από αυτά στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα με την Κατερίνα. Και εκεί τραγούδησα εγώ, αλλά... Δεν το λες πολύ καλά εδώ. Η Κατερίνα ήταν πολύ σπουδαία ηθοποιός. Και είχε ολόκληρο... Ναι, τώρα όμως μιλάω για το περιστατικό αυτό, πώς έγινε, τι έγινε. Ναι, θα το πεις καλά. Όταν τραγούδησα... Ναι, για πες μου. Και τραγούδησα, ο Μίκης δεν ήταν εκεί. Ήταν στην Γαλλία. Στην Γαλλία μόνο. Και διάβασε λοιπόν στις κριτικές που είχε ότι ήταν ένα μαύρο φόντο και βγήκε ένα μαύρο πράγμα και τραγούδισε ένα μαύρο φόντο. Πάνω τραγούδι. Μου λέει η Κατερίνα, εγώ είχα έρθει για να κάνω αυτή τη φωνοληψία με τον Κώστα και έρχεται τα δύο τραγούδια αυτά. Το οποίο είναι ηλιακά, δεν έχουν σχέση με την... Αυτή είχε ετοιμάσει προς τα ανάσημα αμαρτήματα, με κομικά, με τον Ψαθά κλπ. Και με καλή, εγώ τη θαύμαζα πάρα πολύ. Πήγαινα στο πάντα στα έργα της. Και μου λέει, θέλω να βοηθήσετε, λέει, θέλω το όνομά σας για να έχω εισιτήρια κλπ. Λέω, μα... Έχω γράψει, είναι τώρα 7 τέτοια κομικά. Λέω, δυστυχώς δεν έχω τέτοια μουσική. Λοιπόν, λέω, οτιδήποτε μουσική, δεν με ενδιαφέρει. Το όνομά σας θα βάλω μόνο. Και λέω, ναι, θα το κάνω με τον όρο. Τα ποσοστά θα τα παίρνει ο κύριος Κατσαρός με τον κύριο Χατζή. Και θα πάρει τον κύριο Χατζή με το τάδε μερομίστρο εκεί επάνω. Και έτσι ο Κατσαρός ήταν εκεί στο ταμείο, έπαιρνε τα ποσοστά και βγήκε τώρα τη Φεσολάδα. Λοιπόν, αυτή τώρα ήταν τα έργα κομικά, γέλαγε ο κόσμος. Στο διάλειμμα λοιπόν, μετά το διάλειμμα, η σκηνή μαύρη, μαύρο βελούδο. Βγαίνει ένας και λέει, μα η ζωή δεν είναι μόνο κομμωδία, έχει και την τραγωδία της και το δράμα της. Και λέει ο κριτικός και ανοίγει, λέει, η μαύρη σκηνή, το μαύρο βελούδο και βγαίνει ένας μαύρος τραγουδής, ένα κατάμαυρο τραγούδι. Δεν ήμουν όμως μαύρος, ήμουν σκούρος. Σκούρος. Άλλο μαύρος και άλλο σκούρος. Σκοφαντία. Τα γνωστά αυτά, τα γνωστά. Ναι, ναι. Πάντως ήταν ωραία χρόνια. Μετά, βέβαια, τους λιποτάχτες τους δεν βγήκανε ποτέ, δεν ξέρω γιατί. Να ανταλύσουμε αυτά τα θέματα τώρα, δεν είναι... Όχι, όχι. Κυκλοφόρησα. Αλλά τραγουδούσες όπως τραγουδούσα εγώ. Αργότερα πήγαινα σε εδώ και άλλαζες την μελωδία και του λέω, γιατί ακόμα θα αλλάζεις τη μελωδία.
Λέει, τα λόγια δεν είναι ίδια. Γιατί, γιατί είσαι αντίθετο. Είσαι Τσιγκάνος και οι Τσιγκάνοι δεν είναι πειθαρχούς. Δεν πειθαρχεί, ναι. Αυτό είσαι αυτό. Που, μακάρι κι εγώ λέω, Τσιγκάνος είμαι. Οι Έλληνε Τσιγκάνοι είναι. Βασικά. Αφού είμαστε συγγενείς, είπε. Βέβαια. Η Θεοδωράκης Χατζή Ις. Βλέπεις και δυο ασχολείς. Ις. Και μην είπα. Αλλά μετά να ξέρετε ότι όταν έκανε την Μποάτ αυτός, ήταν και ο πατέρας του εκεί. Πεσαντούρ ο πατέρας του. Πεσαντούρ. Εκεί το αδερφό του και ξέρεις με τι ξεκίνησε. Με το Action ST. Έκανε όλο το Action ST και ήταν η μόνη Μποάτ που απαγορευόταν και να αναπνεύσεις. Το αδερφός του απάνω είπε σιωπή. Ήταν εκκλησίασμα. Ήταν πραγματικά εκκλησίασμα. Έπρεπε να το κάνει ο Χατζής, ένας κούρος. Αλλά θα το πω αυτό το Κώστα, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εγώ το μάθα το ήμουν πάνω στη Ζάτουρα Εξόριστος, ότι ξαφνικά η κυρία στην Μποάτ και είχα δει στην Μποάτ. Είχα. Είχε έρθει το 68. Ναι, μία, είχα πάρει μία. Να παρακολουθούσαν. Βγήκες για μια στιγμή έξω. Μια στιγμή και πήγες στην Μποάτ, ναι. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο Χατζής στην Μποάτ που είναι ο κόσμος και λοιπά, ξαφνικά βάζει την κιθάρα κάτω και λέει και τώρα θα ακούσουμε ένα αγαπημένο μας τραγούδι. Και τον καλούν στην ασφάλεια, λέει, γιατί τραγουδάς το δωράκι. Λέει, γιατί θα πει το δωράκι. Όταν είσαι κάτω, τι σκέφτεσαι, δεν τι σκέφτεσαι, ούτε τι σκέφτεσαι. Πιάσανε ότι έκανε αντίσταση με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά.
σβήσε το φέγγος και η φωτιά μας. Μα τώρα εσβηστείς και σβήσε το φέγγος και η φωτιά μας. Να καλησπέρισω τη φιλαρέα του Κομνού. Γεια σου, Γεια σου Σπύρο. Καλώς ήρθες. Καλή αρχή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Τι να πω εγώ. Ξέρω εγώ τι. Έλαντε. Είπες πριν όταν ξεκίνησες ότι χάρη στην εκπομπή γνώρισες πολλούς σημαντικούς ανθρώπους. Εγώ δεν τον γνώριζα προσωπικά. Απλώς ως φοιτήτρια τότε στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο, στις πορείες και στις συνελεύσεις που κάναμε, τραγουδούσαμε γιατί εμένα στο σπίτι δεν με αφήνανε να τραγουδήσω το Θοδωράκι. Ο μπαμπάς ήταν στρατιωτικός και δεν το άφηνε αυτό. Και τώρα έγινε αυτή η παράσταση, το γνώρισα από κοντά. Και βέβαια αυτή δεν είναι μια παράσταση που είναι συναυλία, δεν είναι μουσική παράσταση. Ξέρεις, υπάρχουν και κομμάτια της ζωής του. Και γνώρισα και πολλά πράγματα που αφορούσαν το σπίτι του, τους γονείς που κάνουμε με εγώ και ο Γρηγόρης. Το πώς αυτοί οι άνθρωποι δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, πουλήσανε το τελευταίο αμπελάκι που είχαν για να το στείλουν στην Αθήνα να σπουδάσει. Τώρα διαισθανόταν τη μουσική του ιδιοφυΐα, ότι ήταν ένα ξεχωριστό πλάσμα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι σταθήκανε πίσω από αυτόν. Και βέβαια πρέπει να πω ότι ένα πράγμα που ανακάλυψε είναι ότι έχει φοβερό χιούμορ. Δεν... Αυτό, ξέρεις, δεν το γνωρίζεις. Είσαι τόσο γοητευμένος και μαγεμένος από την μουσική του προσωπικότητα, από αυτό που εκπέμπει, που στις κουβέντες που κάναμε είτε στο σπίτι του είτε στην πρόβα, τελικά είναι πολύ... Έχει χάρη που άρχισε να το γνωρίζετε, ανακάλυψε σε άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αν και ποτέ δεν είναι αργά, να ξέρεις. Ποτέ δεν είναι αργά. Καμαρώνουμε για αυτά, καμαρώνουμε, καμαρώνουμε. Πατέρα, τι είναι. Σας έφερα εδώ το γιο μου για μια ακόμα φορά. Εγώ θέλω να πω ότι... Παρόλο που εμείς ως επιτοπλίστων είμαστε ηθοποιοί της πρόζας, παίζουμε έργα δηλαδή πρόζας, σπάνια έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε σε μουσικά έργα, θέλω να πω, και το έχω πει έτσι πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο που κάνουμε αυτή την παράσταση, ότι η συμμετοχή μου σε αυτή την παράσταση είναι από τις πιο ευτυχισμένες μου στιγμές στο θέατρο. Και αυτό γιατί ο Μίκης έχει συνδεθεί με τη ζωή μου και με τη ζωή όλης της γενιάς μου, σε πολύ σημαντικές εποχές, σε πολύ δύσκολες εποχές. Θυμάσαι τότε που ήμασταν πιτσιρικάδες, γιατί ήμασταν και με τον Σπύρο από την ίδια γειτονιά και ήμασταν φίλοι και από το ίδιο γυμνάσιο. Ακούγαμε το Μίκη με ακουστικά, έτσι, γιατί έτσι, μπορούσε να σε ακούσει ο γείτονας και έτσι, να σε καρφώσει σαν αριστερό και να έρθει ασφάλεια στο σπίτι έτσι. Και όλα αυτά. Δεν ξέρω λοιπόν ποιος ακριβώς ευθύνεται για το ότι γεννήθηκε ο Μίκης στην Ελλάδα και τον έχουμε. Αλλά θεωρώ ότι είναι δώρο να έχουμε έναν τέτοιο καλλιτέχνη, αυτόν τον άνθρωπο, τα τελευταία χρόνια της Ελλάδος, που έχει ματώσει, που έχει ταλαιπωρηθεί και έχει ματώσει και ο Μίκης μαζί της. Γιατί ο Μίκης πιστεύω ότι είναι η αιώνια νεότητα, είναι η αιώνια αμφισβήτηση. Ακόμα και τώρα, σε αυτή την ηλικία, συνεχίζει να εμπνέει και να διδάσκει τους νέους. Ξέρετε πόσο σημαντικό και πόσο ζηλευτό είναι αυτό. Γι' αυτό είμαι πανευτυχής που βρίσκομαι σε αυτή την παράσταση. Τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, μπαμπά. Ευχαριστώ, πατέρα. Ποιος είναι, μπες η Μάλφα είναι εδώ. Δεν σε βλέπω, Μπεσούλα μου. Γεια σου, αγαπητέ. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Καλά είμαι. Είναι μεγάλη μου τιμή. Αγαπιόμαστε πολύ με τον κύριο Θοδωράκη. Χαίρομαι πολύ που είμαι απόψε. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ απόψε. Τραγουδάει πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πάλι ωραία. Πάρα πολύ ωραία και είναι και εξαιρετική συνάδελφος. Ρένια Λουιζίδου. Γεια σας. Γεια σου, Ρένια. Έχουμε πολύ ήρθες. Καιρό να δοθούμε δυο μας. Ναι. Από το σπίτι της Μαργαρίτης, νομίζω. Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε μνήμη. Δηλαδή βρίσκεστε στη σιγά που και βρίσκονται. Όχι, ήταν η... Και εγώ τώρα το μαθαίνω αυτό. Ήταν η μία και μοναδική φορά. Ναι, το έμεινα ξέχαστη όμως. Που εγώ, ναι. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Ορίστε τώρα, κατάλαβε. Για να δω τώρα. Για συνέχεια. Τι να πω τώρα, δεν αισθάνομαι τρομερή αμηχανία να πω εγώ κάτι για τον κύριο Θοδωράκη. Τι να πω. Χώρια που τα έχετε καλύψει όλα, αλλά... Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και λίγο συνέστηση. Δεν μπορώ να του προσθέσω κάτι παραπάνω εγώ.
Ευτυχώς είναι ένα ζωντανό κομμάτι ιστορίας που ακόμα κυκλοφορεί ανάμεσά μας αιρετικό και οξυδερκές και επίμονο και ας λέει αυτά που λέει. Γιώργος Δότσης, καλησπέρα Γιώργο μου. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω. Εγώ τι να πω, έχω μιλήσει επανειλημμένα για τον Μίκη. Κινδυνεύω να κατηγορηθώ για προσωπολατρεία. Ευτυχώς ούτε αυτός πια είναι στο κόμμα, ούτε εγώ υπήρξα ποτέ στο κόμμα. Έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε στιγμές ιστορικές. Μου το είχε πει ο Μιχάλης ο Αδάμ στις 22 Μαΐου που ήρθε ο Μίκης για να δει την παράσταση, αυτή την εκπληκτική παράσταση που βρήκε τη φυσιολογική της κορύφωση στη Μακρόνισο. Μου λέει ο Μιχάλης, ζούμε στιγμές ιστορικές. Αυτό με συνέχει έκτοτε και νομίζω ότι και απόψε. Με το Μίκη έχουμε ζήσει και στιγμές που γράφαμε ιστορία. Τούτο εδώ όμως είναι κάπως διαφορετικό. Να έχεις πρόσωπο με πρόσωπο ό,τι σημαντικότερο έχει αυτός ο τόπος γεννήσει. Είπε τη μεγαλύτερη προσωπικότητα κάποιος από όλους. Εγώ θα μοιραστώ με τον Γρηγόρη την ευγνωμοσύνη για τη γενιά μου, η γενιά της ΦΑΠΑΣ, η ενδιάμεση ανάμεσα στη γενιά του μεγαλείου της Εθνικής Αντίστασης και τη γενιά του Πολυτεχνείου, που χωρίς να ζήσουμε το μεγαλείο της Εθνικής Αντίστασης, έχουμε υποστεί όλες τις επιπτώσεις της ΙΤΑΣ, τα κυνηγητά, τις διώξεις, τα αυτά. Ανασάναμε με τη μουσική του Μίκη. Σταθήκαμε στα πόδια μας με τη μουσική του Μίκη. Και μετά, όταν έγινε το κίνημα των Λαμπράκηδων, έζησε η νεολαία τότε και με το κίνημα των Λαμπράκηδων μια καινούργια εποχή, η οποία κόπηκε βιαίως με τη δικτατορία. Τελειώνω λέγοντας ότι στις 17 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο, που ήταν τα 50 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας της Μαρίας Παραντούρη, ο Μίκης Άρχοντας, ψηλός, επιβλητικός, είχε μπροστά του τρεις ηγέτες των κομμάτων της κοινοβουλευτικής αριστεράς, με κάτι χαμόγελανά και οι τρεις τους, πλάι-πλάι, ο Φώτης Κουβέλης με τον Τζίπρα, ο Κουβέλης με τον Κουτσούμπα, τους ένωνε ο Μίκης. Τους ένωνε ο Μίκης και πώς τους ένωνε. Τους ένωνε λέγοντάς τους αυτά που τους ενώνουν. Ιστορίες από τη Μακρόνισο, ιστορίες από την εξορία στην Ικαρία. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ που ένα τέταρτο μετά που κουβεντιάζαμε με τον Μίκη, σκότωσαν τον παλικάρι, τον Παύλο Φίσα. Ένα τέταρτο. Ο Μίκης ακριβώς, λες και είχε διέστηση, είπε στους αρχηγούς που είχε μπροστά του, δεν καταφέρετε να ενωθείτε με τα μνημόνια και όλα αυτά. Τουλάχιστον να παλέψουμε όλοι μαζί το φασισμό. Οι φασίστες είναι αδίστακτοι. Κώστας Αλβανίτης. Γεια σας Κώστα μου. Γεια σας. Γεια σας Σπύρο. Καλή αρχή. Καλώς ξαναμανά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εύχομαι ότι καλύτερο. Εγώ ήθελα να πω καταρχήν ότι ο κύριος Θεοδωράκης μας έμαθε την ποιήση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στα σπίτια μας, γιατί ήρθαν οι ποιητές στα σπίτια μας. Στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας, από τα Σεπόλια είμαι εγώ, από τον Άγιο Μελέτη. Και το δεύτερο, για να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Βότης, ο δάσκαλος, είναι ότι δύο φορές είδα την παράσταση. Θα μιλήσω και λίγο για την παράσταση. Κύριε Θεοδωράκη, θέλω να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν έφτασα στο Μακρονήσι, στη Μακρόνισο. Και έβλεπα τη ζωή σας μέσα από τις πρόζες των ηθοποιών, των εξαίρετων ηθοποιών. Εμείς μένουμε στο Λαύριο, απέναντι στο Μακρονήσι. Και μου είχε πει ένας ψαράς μια φορά όταν αστειευόμουν ότι μερικές φορές όταν μιλάς για τη Μακρόνισο να μην μιλάς δυνατά, γιατί οι φωνές ακόμα υπάρχουν. Των βασανισμένων, των πονεμένων, των ανθρώπων. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχήν που έχω την τιμή να είμαι σε αυτό το τραπέζι μαζί σας. Είχα την τιμή να πάρω μια φορά συνέντευξη από τον κύριο Θεοδωράκη πριν από 12 χρόνια στο Μέγκα. Και εύχομαι να του πάρω άλλη μία. Και όχι μόνο μία, και παραπάνω. Σου εύχομαι εγώ.
Ελισάβετ Μουτόφη, καλησπέρα, Ελισάβετ. Καλησπέρα, καλή αρχή. Κούκλα, ε. Κούκλα, ε. Για να διαφορετικά. Ναι, εγώ, είναι τιμή μου που κάνω τη Μυρτώ. Είμαι ευτυχισμένη που είμαι γενικό σε αυτή την παράσταση, από όλες τις απόψεις. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα που υπόθηκαν από όλους, εγώ έχω μεγαλώσει κι εγώ με τον Μίκη. Γιατί η οικογένειά μου ήταν αυτό. Και θα πω κάτι άλλο που εγώ δεν έχω. Το περίμενα, αλλά το ζήσα κιόλας. Την αντίδραση του κόσμου, ευτυχώς, όλο αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι. Ο κόσμος, είπαμε, το έχει ανάγκη, είναι πια θούρι, δεν είναι τραγούδια. Έχει ανάγκη πολύ να ψάλει, να τραγουδήσει. Περίεργα πράγματα. Να φωνάξει. Να φωνάξει. Έτσι, ακριβώς, ναι, αυτό. Να φωνάξει. Ακριβώς, ναι. Αυτό. Ποιος είναι? Κυρία Ταμίλα Κουλίεβα. Γεια σου, Ταμίλα μου. Καλώς ήρθες. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θέλω να σας πω ότι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί στην πρώην Σοβιετική Ένωση, γιατί ακούγαμε τον Θοδωράκη ελεύθερα. Πραγματικά για μένα είναι σημαδιακό που βρίσκουμε σε αυτό το τραπέζι. Γιατί αυτό που κατάφερε αυτός ο άνθρωπος, το να γεφυρώσει δύο πολιτισμούς σε μια εποχή που ήταν τόσο δύσκολη και να αγαπηθεί τόσο πολύ από τους Ρώσους και να χορευτεί και να τραγουδιστεί και να μπει στα σπίτια μας, είναι συγκλονιστικό. Θέλω να πω ότι έχω και μια προσωπική ιστορία. Ο πατέρας μου, λάτρης της κλασικής μουσικής, και κυρίως αυτό ακούγαμε στο σπίτι, μια μέρα ήρθε και έφερε ένα τότε δισκάκι και είπε, έφερα κάτι καταπληκτικό. Πού, αυτό, στη Μόσχα? Ναι, στη Μόσχα. Λοιπόν, ήταν ο Ζορμπάς. Ο Ζορμπάς. Ναι. Από εκείνη την ημέρα ακούγαμε αυτό το δισκάκι κάθε μέρα στο σπίτι. Και είπα κάποτε, τότε, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Με την ευκαιρία που είναι μια Ρωσίδα εδώ πέρα, είναι κάτι που δεν το ξέρει κανείς, δεν το έχω πει ποτέ, ότι όταν με πιάσαν, δεν ξέρω τι να με κάνουν. Και μάλλον με είχαν για το fake. Γιατί οι συνθήκες που ήμουν στην ασφάλεια, όπου όλα ήταν σκεπασμένα, δεν είναι άνθρωπος. Εγώ ήμουν απομονωμένος, αλλά είχα αναπτύρα μες στο κελί μου, το πάτωμα. Εκείνη ακριβώς την εποχή, την επόμενη μέρα, με επισκέφθηκε ο πατέρας μου. Μπήκε μέσα στην ασφάλεια, δεν ξέρω πώς πήγε και μπήκε στο κελί. Εγώ ήμουνα γυμνός, μόνο με το σλιπ και με χειροπέδες νύχτα μέρα. Κοιμόμουν κάτω στο τσιμέντο. Είδε ο πατέρας μου, με είδε και μου δίνει το χέρι. Εγώ είχα τις χειροπέδες και του λέω τι θέλει, με χαιρετάει έτσι. Εγώ δεν καταλαβαίνω, βλάξε. Και καταλαβαίνω ότι είχε ένα χαρτάκι μέσα. Τότε κλείνω το χέρι μου κι εγώ, μου κανείζει ο πατέρας μου, πού να πάρω είδηση εγώ. Και στο απαγορευτήριο που πηγαίναν πάλι με επιτήρηση, κατόρθωσα, είχε γράψει με πολύ ψηλά γράμματα ότι μη φοβάσαι, είναι εξασφαλισμένη η ζωή σου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης εκάλεσε τον μαζευτή της Ελλάδος και είπε ότι αν σκοτώσετε τον άνθρωπο αυτόν, θα έχετε απέναντί στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό μέσα σε μένα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί φοβήθηκα. Τι βγάζει η εκπομπή η δική σου σήμερα. Είναι μια καθαρή ψυχανάλυση που έκανε τώρα. Τόσα έχουμε πει, αυτό δεν μου δείξει ποτέ. Λοιπόν, καλησπερίζω ένα βραβευμένο συνάδελφό μας, τον οποίο αγαπάω πολύ και τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον Θέμη τον Πάνο. Καλησπέρα, Θέμη μου, καλώς ήρθες. Γεια σου, Σπύρο. Έχει πάρει, δεν ξέρω αν το παρακολουθείς, το ξέρεις. Πρόσφατα, ναι, ευραβεύθημεν εις Βενετίας κτλ. Συγχαρητήρια θερμά μέσα από την ψυχή μας. Και σε σκηνοθέτη, βέβαια, και σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται, φίλε? Τι να πω, εγώ πριν από λίγο είχα μία άτυπη ακρόαση από τον κύριο Θοδωράκη και μου έδωσε μάλλον την ευχή του να παίξω εις αντικατάσταση του κυρίου Βαλτινού, τον πατέρα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Σου είπα ότι το απαθημά μου είναι γιατί ο μπαμπάς μου δεν είχε γένεια. Τώρα εσύ έχεις γένεια και έτσι ευχαριστιέμαι να έχω τον μπαμπά με γένεια. Να μην τα ξυρίσω λοιπόν. Όχι. Όχι. Τον αντίον.
Καλό τάξιδο λοιπόν. Καλό τάξιδο και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για παρακαλώ, πάμε. Για συνεχίστε. Έλα, μαέστρο μου.
μετά έφτασε, τα παράθυρα κλείσαν. Η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι χαθήκα. Μπράβο. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Επειδή σε λίγο θα φύγει ο Μίκης, έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ μεγάλη η χαρά που μας έδωσε να έρθει για, αυτό το, για αυτή την ώρα μαζί μας, θέλει να σε ακούσει να τραγουδάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Προτέρων. Και στα πάνω, εσύ που έπρεπε την πέτρα να τη στείλεις, στα νούσια παρτάκια με τις βάμου, το καημό σου στα σφινάκια να τον πνίγεις. Το ξέρω, εντάξει, πήρες μάστερ ντοκτορά, οι γέροι σου έκαναν θυσίες να τα πάρεις, όμως κανέναν αυτό δεν αφορά. Αν είσαι λόγιος εργάτης ή μανάβης, τώρα ψάχνεις για δουλειά, μα που δουλειά δεν έχεις μέσον, δεν μπορείς, καταλαβέ το. Ακόμα παίρνεις από τους γέρους σου ψηλά κούτσα στραβά για να τα βγάλεις πάλι φέτος. Όμως το αύριο αργεί, πολύ αργεί, το δουνού του σ' έχει για πάντα χρεωμένο. Εσύ και του παιδιού σου το παιδί θα έχετε μέλλον διαρκώς αποθηκευμένο. Μέσα σου καίει ντροπή σαν τη φωτιά που τα ταΐζει από νιά όσων κυβερνάνε. Ξεχνά διπλώματα και πιάσε το κασμά. Οι νέοι φύγανε και οι γέροι μας πονπινάνε. Κάποια μέρα λοιπόν ένα στέκι τρελών θα είναι η ζωή απ' τα λάθη πολλών. Κάποια μέρα λοιπόν που θα είμαι απόν, θα'ναι και εδώ μια πατρίδα τρελών. Κλέφτες θα'ναι οι νόμοι, όπλων η συγγνώμη, χείρα η αγάπη κι όλα γύρω στάχτη. Είπα μια μέρα θα φύγω κι εγώ, με ένα καράβι στην άκρη θα πάω του κόσμου, του κόσμου, του κόσμου. Είπα μια άλλη πατρίδα θα βρω, που κάθε του νόμος δεν θα είναι εχθρός μου, εχθρός μου, εχθρός μου, εχθρός μου. Μα ποιος κυβερνάει ετούτη τη χώρα, πες μου πατριώτη αν ξέρεις κι εσύ, που είσαι πολίτης του 2000 και κανείς για σένα δεν τα έχει μοιάστη.
Πάντα πρωτοπόρος. Χάθηκα μέσα στους δρόμους που με δέσανε για πάντα μαζί με τα σοκάκια, μαζί με τα λιμάνια. Χάθηκα γιατί δεν είχα τα φτερά και είχα σένα κατηνιό. Γιατί είχα όνειρα πολλά και το λιμάνι, και το λιμάνι είναι μικρό. Γιατί ήμουν πάντα μόνος και θα με πάντα μόνος. Μπράβο Κώστα. Σβήσε γυναίκα όλα τα φώτα να μπούμε στ' ουρανού την πόρτα, να είμαστε εμείς και τα όνειρά μας, να ημερέψει η καρδιά μας. Μόνο τα όνειρα δεν κλέψαν, όλα τα άλλα τα ληστέψαν. Έλα λοιπόν να ονειρευτούμε, έλα να παρηγορηθούμε, έλα να παρηγορηθούμε. Μόνο στα όνειρα πια ζούμε, μην πούμε λόγια να χαρίσεις. Αν θες απόψε μη μιλήσεις, θέλω το φως μόνο να σβήσεις. Και έλα κοντά μου μια λυγή να ονειρευτεί. Χρόνια μονάχος τραγουδάω αυτά που βλέπω και πονάω. Ο κόσμος όλο πίσω πάει, νησιέται, σφάζεται, πονάει. Αυτός ο κόσμος με τρομάζει, πάντα κακό και αίμα στάζει. Απ' την αρχή θα ξαναρχίζει να καταστρέφει και να χτίζει. Μας διαρρήξαν τις χαρές μας και γίνε ελπίδα μαχαιριές μας. Έλα και ο κόσμος δεν αλλάζει, μόνο στα όνειρα πια μοιάζει. Όμορφος και ειρηνικός έγινε αγέλα γυναίκα να ονειρευτούμε. Έλα να παρηγορηθούμε, έλα πριν μας βρει ξανά το φως. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας, όχι που ήρθες, που είσαι παρόν έτσι κι αλλιώς. Θέλω να με συγχωρήσετε. Στα μυαλά μας. Να με συγχωρήσετε. Και στις ψυχές μας. Θέλω πριν φύγεις. Πριν φύγεις να μοιραστώ κάτι με όλο τον κόσμο που μας βλέπει και με εσάς που είστε εδώ. Μια πολύ, πολύ σπουδαία κουβέντα που θεωρώ ότι μου είπε την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε στο σπίτι του. Μου λέει, γιατί
λες ότι, ας πούμε, μιλάγαμε για συμφωνική του μουσική, γιατί λες ότι αρέσω π.χ. στους Γερμανούς πάρα πολύ και με παίζουν πάρα πολύ οι Ρώνοι. Λέω γιατί. Λέει τι μπορεί να έχω ρε παιδί μου που δεν το έχουν αυτοί. Λέω τι, το Διόνυσο. Η διαφορά είναι ότι εγώ έχω το Διόνυσο μέσα μου. Το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Όχι μόνο εγώ. Είναι ελληνικό λαό. Ως Έλληνες. Οι Έλληνες έχουμε. Ως Έλληνες. Όχι να μην ξεχνάτε το Διόνυσο. Είναι η στατική μας διαφορά από όλους τους άλλους. Είμαστε διονυσιακοί. Ο Διόνυσος είναι πολύ πιο... εκφράζει πολύ πιο την... περισσότερο την Ελλάδα. Εμείς είμαστε αναρχικοί, αταξικοί, αντιδιαλογικοί, έχουμε το λόγο, που είναι πολύ πιο σπουδαίο από τη λογική. Έχουμε λόγο. Και μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό λέω σε όλους τους εκμερευτές. Πες πιάνο να θυμηθείς ότι έχεις μία διαφορά. Είσαι Διόνυσος. Ο Έλληνας είναι Διόνυσος. Και γι' αυτό μας μάχονται όλοι αυτοί. Το καταλάβετε αυτό. Αυτή είναι η διαφορά μας. Οι άλλοι το έχουν καταλάβει, οι Έλληνες το έχουν καταλάβει ακόμα. Και ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι μόνο τα τραγούδια και η μουσική. Ο τρόπος που διευθύνει την ορχήστρα. Εγώ μπήκα σε πολλά YouTube και είδα παλιότερες συναυλίες, ειδικά μία που είναι στο Ανατολικό Βερολίνο, λίγο πριν πέσει το τείχος. Και είναι το τραγούδι του Ανδρέα. Αν τον δεις πώς διευθύνει και τραγουδάει εκείνο το τραγούδι, εκείνη τη στιγμή, σε αυτή τη συναυλία, είναι το απόλυτα διονυσιακό στοιχείο. Ναι, το θαυμάζει και η Μέφυελ όμως, να ξέρεις. Ναι, έχει πάει και στη συναυλία του. Αυτό το διονυσιακό τρελαίνει. Ενδιαφέρον αυτό. Η Μέρκελ διαμαρτυρήθηκε πριν 6 μήνες δημόσια, ξέχασε ποια είναι. Και είπε, εμείς λέει, βοηθήσαμε το Θεοδωράκη για να απελευθερωθεί από τη φυλακή και λοιπά και να βγει έξω. Και ό,τι έφυγε έξω δεν είδε σε εμάς, αλλά πήγε στη Δυτική Γερμανία. Και τις εμπειρίες μα δεν με αφήνατε να έρθω. Γιατί τότε είχαμε τα ορθόδοξα κόμματα και τα ανορθόδοξα κλπ. Εκεί με τη Γερμανία, μία φορά βάζανε τη φωτογραφία μου ψηλά, μία τη σκίζανε. Έτσι, άρα μου κατέβανα. Είναι μια τρέλα. Αλλά γενικά η Γερμανία, αυτό που λείπει και από τη μουσική τους και από τη σκέψη τους κλπ. Οι Γερμανοί, ο Σόιμπλε μας προτείνει μία ντουλάπα, ένα τετράγωνο. Αυτοί δεν κατάφεραν να μετρήσουν πάνω από το 2-3-4. Αυτά τα 7 αγωδοπογμίστα, 7-9 όδα με τρελαίνονται. Δεν έχουν ιδέα να πω το πράγμα. Και εκεί είναι η διαφορά μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρέπει να χαθεί ο Διόνυσος. Διότι με τον ελληνικό νεράκι που πίνεις, αν είναι ελληνικό, είναι εδώ ο Διόνυσος. Εκεί ο Διόνυσος πάντα. Και εγώ ως... δεν είμαι τελευταίο Διόνυσος. Είμαι λίγο κουρασμένος Διόνυσος. Και έχω νιστάξει δύο και θέλω να πάω και εδώ. Ναι, να πάω στο καλό και σπίτι. Νιστάζον Διόνυσος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Με σκιάσανε, οξυδόθηκα με στη νοτιά των ανθρώπων. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου, ρόδο. Ανοιχτήσαμε λοιπόν τον Μίκη, τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά για αυτή τη μεγάλη τιμή και χαρά που μας έκανε εδώ. Ο πατέρας στη θέση του. θα καληνυχτήσω και τον Κώστα του Χατζή.
γιατί τον κουράσαμε πολύ, έχει και ανελημμένες υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που ήρθες, αγαπημένο μου. Θέλω να δώσεις πάρα πολλά φιλιά στον Αλέξανδρο και την αγάπη μου. Στη Γερμανία, εκεί μας ακούει, σίγουρα μας ακούει, μας βλέπει, αν το δώσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, φιλίσσα. Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Θέλω να χαιρετήσω, να την ευχαριστήσω πολύ που ήταν εδώ μαζί μας, την Ταμίλα Κουλιέβα. Να την ευχαριστήσω που εξ αφορμής της μάθαμε ότι τελικά αυτό που είπε ο Μίκης, δεν το ξέρω τόσα χρόνια που συζητάμε, ότι με διάβημα της τότε Σοβιετικής Ένωσης, χάρη σε αυτό το διάβημα, ζει και τον έχουμε ακόμα μαζί μας. Ταμίλα, πού θα πας, στη Θεσσαλονίκη πας? Θεσσαλονίκη. Γιατί πας, τι δουλειά? Γιατί πάω. Λοιπόν, έχω σκηνοθετήσει μια παράσταση, Mary Poppins, με το τίτλο «Νταντάξ ουρανού», στο Θέατρο Κολοσσέων, που έχουμε κάνει πρεμιέρα, έχουμε παίξει δύο Κυριακές. Από εδώ και πέρα θα παίζεται κάθε Κυριακή, 11.30 το πρωί, για τα σχολεία επίσης. Και αυτό που εισπράξαμε είναι κάτι πάρα πάρα πολύ συγκινητικό και εντυπωσιακό από τον κόσμο, που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να περάσεις τελικά μέσα από τη σκηνή τη σκέψη σου, τα ερωτήματά σου και τις ανησυχίες σου. Ετοιμάζω μια παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Ρώσικη Πρωτοπορία, συνεργασία με το σύγχρονο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Πρόκειται για την συλλογή Κωστάκη, που χάρη σε αυτόν τον Έλληνα σώθηκε ένα διαμάντι του ρώσικου πολιτισμού. Και η Θεσσαλονίκη σε περιμένει, Σπύρο. Γιατί ξέρω ότι κάνεις πρεμιέρα. 16 Οκτωβρίου. Στις 16 του μηνός, ναι. Ναι. Πες μας λίγο για την παράσταση. Βλέπεις πώς ενημέρωσε εμάς. Κάνουμε για τέταρτη χρονιά το τυχαίο θάνατο ενός αρχικού. Κοίτα ρε που συνεντευξιάζομαι. Είπαμε να κάνουμε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Παίζουμε στο Αριστοτέλειο για τρεις εβδομάδες. Θα έρθεις να δεις και εσύ. Αφού πάμε. Λοιπόν, σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη Ρίτσο, λοιπόν, αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Θωμαΐδης. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα μπέλια του. Το χώμα με
στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε της καμπάνας το σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Πείτε μου λοιπόν, κύριε Αδάμ, για να πούμε τώρα καμιά κουβέντα παραπάνω. Καταρχάς, τα σχέδια για την παράσταση, τι πρόκειται να γίνει? Η παράσταση, να πούμε καταρχήν ότι πέρασε από όλα τα μέρη που έζησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Mm-hmm. Μεταξύ των οποίων και η Μακρόνισσος, ως τέλος της περιοδίας. Την είδαν μέχρι τώρα πάνω από 110.000 άνθρωποι. Ήταν κάτι συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε σε όλη την περιοδία και όλα τα παιδιά, την αποδοχή του Μίκη Θεοδωράκη. Και την έμπνευση μπορεί να δώσει στα νέα παιδιά σήμερα. Ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έζησε σε τόσο δύσκολες συνθήκες, πιο δύσκολες δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν εκείνη την εποχή, από όλες τις απόψεις. Παρόλα αυτά, το όνειρό του το ακολουθούσε και κατάφερε να το κάνει πραγματικότητα. Και ήταν πραγματικά αυτό. Το βλέπει στα νέα παιδιά σήμερα, τι έμπνευση μπορούσε να δώσει η ζωή αυτού του ανθρώπου. Και σήμερα. Πάντως, Μιχάλη, η παράστασή σας αποκαλύπτει πράγματα για τον Μίκη που δεν τα ξέρουν ούτε οι πολύ κοντινοί του. Στην πρεμιέρα η Μαρία η Φαραντούρη μου είπε: «Μωρέ, ο δικός μας είναι κουζουλός από τα μικράτα του». Ναι. Αυτό που μου είπανε και τα καλά πράγματα πάντα πρέπει να τα λέμε και δεν λείπει και λίγο από τον ελληνικό τρόπο διοργάνωσης πραγμάτων. Μου είπανε πολλοί άνθρωποι, γιατί δεν μπορούσα να έρθω, πολλοί όμως που ήρθανε, ότι τι άψογα ήταν στημένο όλο, η πρόσβαση, το να τους πάτε, το να τους φέρετε, ότι ήταν άψογο διοργανωμένο. Πού για άψογο, την Μακρόνισσο. Θέλετε για την Μακρόνισσο. Ναι. Καλά, αυτό είναι συγκλονιστικό, θέλω να το πω αυτό. Ναι. Το έχω ανάγκη. Είπε όλος ο κόσμος, ήταν εντυπωσιασμένοι, ότι τόσος κόσμος, παιδιά, δεν καταλάβαμε πώς έγινε αυτό που είπε. Σπύρο, δεν ήταν μόνο το κομμάτι της μετάβασης, όπου ήταν άψογο, δηλαδή, εντάξει. Ήταν ο σεβασμός στο μνημείο, το οποίο εγώ το γνωρίζω, γιατί πάμε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή πολύ συχνά. Ο φωτισμός, βρε παιδί μου, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι ο κόσμος ανέβαινε πάνω σε μια πορεία και διαμαρτυρίας, αλλά και σιωπής. Να καλησπερίσω στην παρέα, Χρήστος Πλαίνης. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλή αρχή κιόλας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Τι γίνεται, για πες. Τα έχουμε πει όλα εμείς, αλλά πες μας τη ματιά σου. Μια υπέροχη εμπειρία, πραγματικά. Εγώ με θυμάμαι μικρό, 6 χρονών, να ακούω στο pick-up τα λυρικά του Θεοδωράκη σε βινήλιο. Και ξαφνικά φτάνω να παίζω σε μια παράσταση η οποία με έχει αγγίξει πάρα πολύ, με έχει σημαδέψει, θα έλεγα.
Εσύ παίζεις το Γιάννη. Εγώ κάνω το Γιάννη, ναι. Τι ωραία. Πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Μεγάλη προσωπικότητα. Μεγάλος ποιητής, μεγάλος δημοσιογράφος. Ένας πολύ... ένας έξοχος άνθρωπος. Κώστα, για πες μου λίγο, κάτι να μου πεις. Ένα θα σου πω, μοναδική εμπειρία. Ζούμε από τον Μάιο μια υπέροχη περιπέτεια. Μέσα από τα τραγούδια, μέσα από την ποίηση, μέσα από τα κείμενα, με μια μεγάλη αποδοχή. Αυτό είναι που μας ανεβάζει και εμάς. Ο ενθουσιασμός του κόσμου, η ζεστασιά και η αγάπη και βέβαια το πόσο σημερινά είναι τραγούδια που γραφτήκαν πριν από 50 χρόνια. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα ήθελα να πω κάτι προσωπικό. Όταν ήμουν 10 χρονών στη Θεσσαλονίκη, τραγουδούσα σε παιδικό θέατρο και όλα αυτά. Στο θέατρο Παλάς, απέναντι από το Λευκό Πύργο, μια Δευτέρα έδινε συναυλία ο Μίκης Θεοδωράκης με τον Γρηγόρη Μπηθηκότης και τη Μαρία Φαραντούρη. Και είχα πάει με κοντά πατελονάκια μπροστά-μπροστά, γιατί ήταν σκοτωμός γινότανε, στο πάλκο. Και έβλεπα από κάτω προς τα πάνω να διευθύνει, έβλεπα τον Μπηθηκότη στη Φαραντούρη. Και επειδή τραγουδούσα, είχα κάνει και την εξής σκέψη. Αχ, να ήμουν μεγάλος, να ήμουν εκεί πάνω να τραγουδάω μαζί τους. Πού να φανταζόμουν ότι αυτό θα γινότανε αρκετές δεκαετίες μετά. Αυτό για μένα είναι ευτυχία στη ζωή μου. Και ευτυχία θα είναι για μας αν μας πεις τη μυρτιά τώρα. Με μεγάλη μου χαρά. Στο νου και ένα περβόλι περιβόλι του ουρανού και ένα περβόλι περιβόλι του ουρανού την ώρα που ανοίγα πανιά για την απάνω γειτονιά. Κουραστικά να περπατώ και τη ρωτώ και τη ρωτώ. Πες μου μυρτιά να σε χαρώ. Φωλιά, για τις αγάπης τα πουλιά. Την ώρα που ανοίγα πανιά
γειτονιά. Για την απάνω γειτονιά. Έχει κάτι μυστηριώδες το ύφος του Βαλτινού, ο τρόπος που σε χειροκροτάει, ο τρόπος που κάτι ναι. Σαν... Θέλω να καταγγείλω κάτι, δεν είναι σωστό αυτό, διότι για να τραγουδήσει έτσι κάνει ζέσταμα δύο μέρες. Αυτό είναι ανέντιμο, ας πούμε. Ναι, και... Εμείς βγήκαμε έτσι, πριν βίστα. Κάνει ζέσταμα δύο μέρες, τώρα γι' αυτό τραγούδησε έτσι. Για πες, Κωστάκη μου, λίγο για το πώς το βίωσες αυτό. Ήταν εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά είμαι πολύ τυχερός και εγώ και όλοι, νομίζω, οι συντελεστές. Έγινε μια δουλειά μέσα σε μια εποχή λιτότητας και αναγκαστικής κακομοιριάς και τα λοιπά. Έγινε μια δουλειά η οποία θεωρείται υπερπαραγωγή και αυτό τιμάει τον κύριο Αδάμ, γιατί πραγματικά έκανε μια δουλειά που έπεσε χρήμα. Και ο κόσμος το αισθάνθηκε ότι δεν ήταν ούτε αρπαχτή, ούτε κάτι φθηνιάρικο για να τραβήξει κόσμο, για να κάνουμε κάτι. Αυτό βέβαιος... που άξιζε στο Μίκη. Δεν ακούσαμε Τάσο Λιβαδίδη ακόμα. Να ακούσουμε. Βρέχει στη Φωτογειτονιά. Κώστας Μακεδόνας. Stay.
στεναγμό μου. Είσαι μικρός και δεν χωράς. Τον Ανάστε, τον Ανάστε στεναγμό μου. Δεν είναι μόνο ο Ντουνιάς μικρός, είναι και το, ο χώρος μας εδώ. Και δεν χωρούσε όλο το θείασο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συνάδελφοι που κάθονται από πίσω μας ήταν λιγότερο σημαντικοί ή μόχθησαν λιγότερο για να βγει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, εξ όσων ακούω, ομολογώ δεν το έχω δει, και τουλάχιστον το χειροκρότημά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, για να πούμε τίποτα. Ανούλα, τι στον Μπάτμιντον. Στον Μπάτμιντον. Μάλιστα, ναι, ναι. Αυτό. Ωραία, ωραία. Καλή επιτυχία και σε ό,τι άλλο. Και μακάρι να μας ξανάρθεις, γιατί έχεις υπέροχη φωνή. Για πες, Κωστάκη μου, ετοιμάζεις κάτι άλλο εκτός από αυτό, έχουμε να ανακοινώσουμε. Έχουμε αυτό μπροστά μας τώρα. Αυτό μπροστά μας. Αυτό δουλεύουμε. Και βλέποντας. Γιωτάκη, το αυτόν. Ναι, εγώ παράλληλα με αυτό, ετοιμάζω ένα δίσκο με το Θέμη Καραμουρατίδη, ήδη έχει βγει το ένα. Τις γιορτές περίπου το Δεκέμβρη θα έχει κυκλοφορήσει ολόκληρος ο δίσκος. Καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάρητη. Εγώ να σου πω, προτιμώ να σου πω ότι αυτά που άκουσα και αυτά που γράφτηκαν για την παράσταση, και γιατί έχει σημασία ότι είναι μια παράσταση που απέφυγε, ξέρεις, το λαϊκισμό και το δημαγωγικό. Ο Θέμης κατάφερε δηλαδή να δώσει μια τέτοια αισθητική στην παράσταση, να περάσει η συγκίνηση και όχι ο εύκολος συναισθηματισμός. Ονοείται, το καταλαβαίνεις. Απολύτως. Και είναι σημαντικό, δηλαδή, γιατί ξέρεις, πολύ εύκολα τώρα στις εποχές εκμεύουμε το εύκολο συνέστημα. Ανδρουλάκη, εγώ θα το πω και άμα δεν θες, δεν ξέρω. Εγώ πήγα προχτές, ναι. Όχι, θα εμφανιστεί και θα εμφανιστεί πολύ, μην εξαφανιστεί, φοβάμαι. Όταν είχα πάει στο Μίκη, μου είπε, έχει γράψει κάτι ο Ανδρουλάκης, το οποίο θα... Δεν λέω παρακατού, πες το εσύ. Αυτό είναι μυστικό, είναι βόμβα. Δεν λέμε, είναι βόμβα. Θα πω όμως κάτι, θα ανατρέψω λίγο το κλίμα εδώ πέρα της συζήτησης, όπως διαμορφώθηκε. Κοιτάξτε, λέτε για το... Ο Καζαντζάκης λέει για τον καπιτά Μιχάλη κάτι. Λέει, έχει ένα δαίμονα μέσα του που δεν είναι η Κρήτη. Τι θέλω να πω. Ο Μίκης έχει ένα δαίμονα μέσα του που δεν είναι απλώς αυτά που λέτε, η αντίσταση, η αριστερά κλπ. Είναι κάτι άλλο. Ένα άναρχο, ανυπόταχτο, ελευθεριακό, παθιασμένο, πένθυμο, παράλογο, απελπισμένο, πρωτεϊκό εγώ. Καταπληκτικά. Πολύ ωραία. Κύριε Αδάμ, τι άλλο θα μας ετοιμάσετε φέτος? Εμείς κάνουμε πολλά και διάφορα, αλλά το πιο καινούριο που θα έχουμε στη Νέα Χρονιά είναι από ελληνική μεγάλη παραγωγή. Κάνουμε τη συνάντηση Μαρινέλλας Βέμπο. Σε σκηνοδοσία και κείμενο του Πέτρου του Πέτρου Ζουλιά. Ζουλιά. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου. Ο λόγος που βρέθηκα εδώ πέρα είναι ο Θεοδωράκης. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερος να πω σχέδια κλπ. Εξάλλου είναι πάρα πολλά και διαφορετικά που θα μακρηγορούσα πάρα πολύ. Νομίζω ότι σε κάποια άλλη αφορμή θα μπορούσαμε να τα πούμε. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε στη ραδιοφωνία να ξανασυνδέσουμε λίγο τις εποχές, γιατί υπήρξε μια τεράστια διακοπή στη μετάδοση πραγμάτων σημαντικών και το παράπονο του Θεοδωράκη είναι πραγματικότητα, δεν είναι ψεύτικο, αλλά μαζί με τον Θεοδωράκη και πάρα πολλοί άλλοι μεγάλοι συνθέτες αυτής της γενιάς και πιο πριν και πιο μετά, ενίσχυε ο Χρήστος ο Λεοντής, δεν μεταδιδόντουσαν τόσο όσο θα έπρεπε, σχεδόν καθόλου, δεν υπήρχαν δηλαδή μέσα στα σχέδια αυτά. Και νομίζω ότι η κρατική ραδιοφωνία κατάφερε να, σε μια εποχή που το ιδιωτικό ραδιόφωνο πήγαινε τα πράγματα τελείως αλλού κλπ, κατάφερε να κρατήσει την ένωσή μας με την ζωντανή ιστορία, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να κοιτάμε και το μέλλον. Δηλαδή, αν δεν κοιτάμε πίσω, δεν μπορούμε να φτιάξουμε και το μπρος. Και αυτό, επειδή τώρα τέλειωσε αυτή η ιστορία με την ελληνική ραδιοφωνία, πρέπει να το πω ότι η δημόσια ραδιοφωνία έκανε ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο στο να υπενθυμίσει και να διατηρήσει αναμένει τη φλόγα
του Μίκη Θεοδωράκη, του Χρήστου Λεοντή, του Μάνου Χατζηδάκη και να εμβαθύνει και στο έργο τους. Και όχι απόλυτα μόνο στα... συμφωνώ. Απόλυτα. Και όσοι βάλετε το χεράκι σας σε αυτό, σας ευχαριστούμε. Μπορώ να συμπληρώσω άλλο. Κάτι, μου επιτρέπετε, Σπύρο. Θέλω να πω, επειδή είμαι σε ένα ραδιόφωνο, είμαι στον 105 και 5, στο κόκκινο, και ζητούν οι ακροατές να αναπληρώσουμε. Δεν μπορεί ένα ραδιόφωνο να αναπληρώσει την κρατική δημόσια ραδιοφωνία. Δεν μπορεί. Οφείλει λοιπόν η πολιτεία να διορθώσει το λάθος, για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, γιατί είναι τέτοια ημέρα. Δεν είναι δυνατόν σήμερα μην ακούγεται το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κανένα ραδιόφωνο ιδιωτικό δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Δεν μπορεί να αναπληρωθεί το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν μπορεί να κλειδώσει, και ποιος είναι αυτό να το γνωρίσω, που έκλεισε τη φωνή της Ελλάδας. Το The Voice of Greece. Θέλω αυτόν τον τύπο να τον γνωρίσω, να μου εξηγήσει και να μιλήσει στους απόδημους και να πει το γιατί του μαύρου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει για μένα στο θέμα της ραδιοφωνίας ένα εθνικό πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Έκανα το καλοκαίρι τη βόλτα μου προς τα νησιά, στην Κύθνο, Γιώργο. Δεν ακούγαμε ελληνικό σταθμό, ακούγαμε τουρκικό σταθμό. Και ξέρεις, είναι μεγάλο θέμα ουσιαστικά να μην ακούγονται οι ελληνικές μουσικές. Αφήστε τις ειδήσεις. Αυτά τα παράπονα μας τα κάνανε πολύ το καλοκαίρι. Όπως από νησιά. Όταν είμαστε νέοι εμείς στην Κρήτη, ας πούμε, ακούγαμε Κάιρο. Δεν ακούγαμε την Αθήνα, να ξέρεις. Από το Κάιρο ακούγαμε ελληνικά τραγούδια. Έτσι θα πάμε τώρα πάλι. Έτσι. Ακούμε τουρκικά. Και συμπληρώνω αυτό, επειδή είναι εδώ και ο Δημήτρης και ο κύριος Λεοντής. Θέλω να πω ότι τα ιδιωτικά ραδιόφωνα παίζουν και σε μια λογική του playlist το κρατικό ραδιόφωνο. Το δικό μας δεν παίζει, αλλά το δικό μας είναι ένα συγκεκριμένο ραδιόφωνο. Αλλά δεν μπορεί να αναπληρωθεί η ιστορία του παιχνιδιού, του μουσικού παραγωγού με τη μουσική, αυτό το παιχνίδι δεν γίνεται σήμερα. Είναι θέμα πραγματικά να το ξαναδούμε πάλι από την αρχή, και επειδή έχει εκπομπή και λόγο, και αυτή η εκπομπή έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική μουσική. Έχει πάει δηλαδή το γλέντε που γίνεται για αυτή την εκπομπή στις γειτονιές της Ελλάδας. Είναι συγκλονιστικό. Είναι ένα αίτημα που βγαίνει μέσα από αυτήν την εκπομπή να ανοίξουν τα ραδιόφωνα πάλι. Όχι, είναι τεράστια η έλλειψη. Τεράστια του κόσμου, δηλαδή, είναι τεράστια η έλλειψη. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να το κάνεις. Ο Χρήστος Λεοντής, επειδή σε λίγο θα φύγει, δεν θέλει να ανακοινώσει. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι ετοιμάζει κάτι πολύ σπουδαίο, γιατί όταν μιλήσαμε με τον Μίκη ότι κάποιοι άνθρωποι βάλανε την πίεση στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, ντύνοντάς τη με υπέροχη μουσική, ασφαλώς ανήκει ο Λεοντής σε αυτούς και ετοιμάζει κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν θέλει να πει παρακάτω, δεν λέω κι εγώ. Θα το περιμένουμε. Θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα του. Θα έρθει η ώρα του. Και μακάρι να έρθει, να είμαστε μπροστά μαζί όταν έρθει. Πάντως όλη αυτή εδώ η ιστορία μου θυμίζει, μου φέρνει στο μυαλό λόγια του Αριστοφάνη. Πρέπει από εδώ και πέρα να τιμάτε τους ποιητές που με ήθος φροντίζουν το καλό το δικό σας. Και χωρίς δόλο. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Να πιούμε αντάλλα.
τραγουδήσουμε μαζί. Μεγάλο τραγούδι και μεγάλη ερμηνεία. Μπράβο, Γιωτάκη μου. Υπέροχο, υπέροχο. Ναι, νύχτα μαγική με την Ανούλα. Ανούλα Λάρδη. Μαγικιά, όχι μαγική.
Μπράβο, μπράβο. Μαρίνα Πράσινο Μοστέρη, Οδυσσέας Ελίτης και πάλι. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, οπότε είναι η ώρα να πούμε το πάει και απόψε το όμορφο το απόβραδο. Υπέροχο τραγούδι αυτό, θα το ακούσουμε από τον Κώστα και την Πινελόπη Σεργουνιώτη. Μουσική.
κρυφά. Στίσμα στις μάντρες τα παιδιά. Σάββατο βράδυ μου έμορφο, ίδιο Χριστός Ανέστη. Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίκα, κλαίκα που μακριά πάει κι απόψε το μας κάνεις έτσι τίποτα ωραίες συστάσεις με την ορχιστράρα αυτή που έχουμε ακούσει εδώ. Το μαέστρο μας, το Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Είδες, έκανα το πάνω. Άμα το... Παπαζαχαριάκη, το καλωσορίζω. Είναι και φίλος ο Γιάννης, πέρα από ότι είναι πολύ σπουδαίος μουσικός και μαέστρος. Μπορεί να μας συστήσεις
όλους τους φίλους μου απόψε εδώ, γιατί πραγματικά έχουμε μια σπουδαία ορχήστρα. Βεβαίως. Γιώργος Παπαχριστούδης στο πιάνο. Τάσος Μισηρλής στο τσέλο. Βασιλική Μαζαράκη στο βιολί. Μίμης Ντούτσουλης στο κοντραμπάσο. Γιώργος Χατζής στα τύμπανα. Δημήτρης Αγάθος, τρομπέτα, φλικόρνο. Μάκης Πελέκας, μπουζούκι. Γιάννης Σινάνης, μπουζούκι. Γιώργος Τσιατσούλης, ακορντεόν. Και Θύμιος Παπαδόπουλος, νευστά. Σας ευχαριστούμε για το υπέροχο αποτέλεσμα, έτσι κι αλλιώς. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Μπράβο, Γιώτα, μπράβο. Σταγείο.
σφαγείο, σφαγείο. Έλα τώρα που ανεβήκαν τα, ναι. Σε θέλω όπως με. Κλείσε το σφαγείο μας στη Μάρη. Μετρώ τους χτύπους, τον πόνο μετρώ. Είμαι θρεφτάρι, με έχουν κλείσει στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτύπουν το βράδυ στην ταράτσα τον Αντρέα. Μετρώ τους χτύπους, το αίμα μετρώ. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Τακ-τακ, εσύ, τακ-τακ, εγώ. Που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας θα αρχινάει το πανηγύρι. Εσύ, τακ-τακ, εγώ, τακ-τακ, εσύ, τακ-τακ, εγώ. Μύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο. Πού πετάξε τα αγόρι μου, πού πήγε, πού με αφήνει. Χωρίς μπουλάκι, όλοι, χωρίς νερό. Πες το εσύ και το λέω. Α. Πέταξε τα γόρι μου,
χωρίς πουλάκι το κλουβί, χωρίς νερό η κρίνη. Θα τελειώσουμε με κάποια υπέροχα τραγούδια μαζί πριν πάμε στο οριστικό φινάλε της εκπομπής. Να πούμε μερικά πράγματα για ενημέρωση, μιλάμε έτσι. Τι γίνεται με το θέατρο? Α, τι γίνεται. Κάνουμε πρεμιέρα, ο Σονούπο, με ένα έργο που μας αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Είναι το Δείπνο με φίλους. Παίζω με τις κυρίες και με ένα άλλο αγόρι, τον Παύλο Χαϊκάλη, που λείπει σήμερα εδώ γιατί είναι εκτός Αθηνών. Λείπει από εδώ. Είναι ένα έργο που έχει να κάνει με τις σχέσεις, έχει να κάνει με το γιατί μένουμε με έναν άνθρωπο, γιατί δεν μένουμε, πού πάνε οι φίλοι όταν χωρίζουν τα ζευγάρια, πού πάνε τα παιδιά. Είναι ίσως από τα πιο αγαπημένα μου έργα. Αλήθεια? Ναι, ναι, ναι. Θα παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή στο Θέατρο Ηλίσια, γιατί τουλάχιστον τον πρώτο μήνα, Δευτέρα-Τρίτη, θα είμαι διπλοθεσίτης και θα παίζω στο μπάντμιντον. Δεν μπορώ να φύγω από αυτή την παράσταση και θα παίζω και εκεί. Θα παίζω, αυτή τη στιγμή έχω δύο έργα μες στο μυαλό μου. Ελπίζω να μην τα ξεχάσω. Σκηνοθετώ εγώ. Για μια ακόμα φορά το κάνω το έγκλημα. Περί εγκλήματος πρόκειται, Μπέση μου? Το να δουλεύεις με αυτόν τον άνθρωπο. Έχει πάρα πολύ χιούμορ και τον λατρεύουμε. Μας κάνει και γελάμε. Αυτά τώρα μην νομίζω ότι είναι τίποτα τυπικό της πλέον ηθοποιή. Είναι έτσι. Για τον Γρηγόρη σκύνουν απόλυτα. Έτσι. Ναι. Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Ουδε μία σοβαρότητα, δηλαδή το παιδί είναι χρόνια γνωστό. Τίποτα. Και πώς νομίζει ο κόσμος ότι είναι σοβαρός άνθρωπος. Λέμε, αυτό είναι φοβερό, αυτό. Η πλάνη. Πολύ ωραία, σε εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και τα καλύτερα, τα καλύτερα, τα καλύτερα. Όλα τα καλά σας εύχομαι σε όσους ήρθατε εδώ, σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να τα ξαναπούμε, να τα ξαναλέμε. Να το πω, Σπύρο. Ναι. Θέλει να πει το. Να το πω, ναι. Για τον Μίκη. Ναι. Η τελευταία διαδήλωση. Θα έλεγα ότι είναι και η τελευταία μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα. 12 Φεβρουαρίου του 12. Ο Μίκης κλείνει ραντεβού με τον άλλον αιώνιο έφηβο, τον Μανώλη Γλέζο, στο άγαλμα του Βύρονος. Εκεί αφήνει το καροτσάκι και υποβασταζόμενος, η Αμαλία γεμάτη. Ανοίγει όπως ο Μωυσής άνοιγε τα νερά, ανοίγουν τα πλήθη για να περάσουν και οι δυο τους χειροκροτούμενοι. Φτάνουν έξω από τον μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη και αρχίζουν τα χημικά. Με στόχο αυτούς. Ένας από αυτούς που υπεβάσταζαν τον Μίκη ήταν αστυνόμος καλή του ώρα με πολιτικά. Λέει, κύριε Θοδράκη, θα πάω να δω ποιοι τα ρίχνουν. Μετά από λίγο έρχεται και λέει, δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι τα ρίχνουν, αλλά έχουν εσάς στόχους. Ο Μίκης έχει αγριέψει. Όντως αρχίζουν και σκάνε γύρω μας. Εγώ τους λέω και τους δύο, γιατί βλέπω πόσο επισφαλής είναι η υγεία τους. Λέω, δεν είναι ανάγκη να μην πεθάνετε εδώ. Σας παρακαλώ, έχει ένα άγριο μάτι ο Μίχης. Δεν θα με σταματήσει κανείς ποτέ και πουθενά. Αυτό. Αυτό. Αυτός είναι ο Μίχης. Τίποτα, να ευχηθούμε τα τραγούδια του και η μουσική του και το έργο του γενικώς ποτέ δεν θα πάψουν να είναι μεγάλα, αλλά να ευχηθούμε να πάψουν όσο πιο σύντομα γίνεται να είναι τόσο επίκαιρα. Δηλαδή, να είναι τόσο επίκαιρο, ας πούμε, το «Μέρα για μαγή μου μίσεψες» και όλα αυτά τα τραγούδια, κυρίως του Επιτάφιου, για αυτές τις μέρες που ζούμε. Που χάθηκε ένα παλικάρι, μια ψυχή, και που μου έλεγε ο Μίκης ότι κοίταξε κάτι αντιστοιχίες, κάτι λαμπράκιδες, κάτι πέτρουλες. Κάτι πέτρουλες. Κοίτα να δεις πώς έρχονται τα πραγματάκια. Ωραία. Και τότε, ας πούμε, η δικαιοσύνη πάλι βρέθηκε ένας Αρτζεντάκης και έκανε τη δουλειά του. Και τώρα φαίνεται πως κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, ήθε, μακάρι να το δούμε. Τέλος πάντων. Πάμε για φινάλε, παιδιά. Ναι. Πάμε για φινάλε, μαέστρο.
φάντασμα της βροχής. Σε σιωπηλές πλάκες φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς. Κύμα τ' αλμυρό.
στράτα, τη στράτα σου το έχω πει. Φεύγουν τα νιάτα σαν αστραπή. Στράτα, τη στράτα σου το έχω πει. Φεύγουν τα νιάτα σαν αστραπή. Ο δρόμος είναι σκοτεινός, ως που να σ' ανταμώσω. Ξεπρόβαλε μέσος στρατής το χέρι να σου δώσω. Στρώσε το στρώμα σου για δυο. Για σένα και για μένα, να αγκαλιαστούν απ' την αρχή, να όλα να στημένα, να αγκαλιαστούν απ' την. Χάλια περνάτε, χάλια, το έχω καταλάβει, χάλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τι να σας πω. Καλή δύναμη, σας εύχομαι καλό χειμώνα. Να σκίσετε, καλή δύναμη και για άλλες τέτοιες παραγωγές μεγάλες. Καλή αρχή σε σένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά, παιδιά, όλα καλά, όλα καλά, να είστε καλά. Γεια σου, μεγάλη Μίκη. Σόρπα!
I come here 250 miles and I miss your concert? What kind of man am I? Oh, I dance if you dance. Yes.